Σας έχω μία φράση που θα σας βοηθήσει να αυξήσετε το εισόδημά σας. Τη χρησιμοποιούσε και καλά έκανε και πρέπει να πάρουμε παράδειγμα από αυτόν, ο Bob Proctor, αλλά και έχουμε μαρτυρία του φίλου του Keith από τη Νέα Ορλεάνη που του την πρότεινε αυτή την πρόταση ο Bob. Πρότεινε αυτή την πρόταση ο Bob στον Keith, το φίλο του, και κάθε μέρα ο Keith όπως και ο Bob έγραφαν αυτήν την φράση 3 φορές και τελικά όχι μόνο αύξησαν τα εισόδηματά τους, αλλά οι άνθρωποι και οι δύο, ιδιαίτερα σίγουρα γνωρίζετε τον Bob Proctor, είναι ένας από τους συντελεστές του μυστικού, έχτισε πολλαπλές πηγές εισοδήματος ο άνθρωπος και όχι μόνο είπαμε αύξησε τα εισόδηματά του, αλλά έγινε πάρα πολύ πλούσιος. Δηλαδή δεν βγήκε, ας πούμε, σε μια συνέντευξή του που την άκουγα και έλεγε «δεν ξέρω τι έχω». Δεν ξέρω από πού μπαίνουν τα εισοδήματά μου, δεν γνωρίζω όλες τις πηγές των εισοδημάτων μου. Και την άκουγα και λέω «Ουάου». Λέω «καλό». Καλό, καλό, και η φράση πάρα πολύ καλή μου άρεσε. Εγώ εδώ και πάρα πολύ καιρό χρησιμοποιώ τη φράση που ήδη γνωρίζετε, τα χρήματα που εισραίουν στους λογαριασμούς μου είναι άφθονα, αμέτρητα και από πολλαπλές πηγές. Εδώ όμως έχουμε μία εναλλακτική, μπορείτε φυσικά να χρησιμοποιείτε αυτή που χρησιμοποιούσα και εγώ και χρησιμοποιώ ακόμα, μπορείτε όμως να προσθέσετε και αυτή που θα σας πω αυτή τη στιγμή, οπότε πάρτε χαρτί, τετράδιο, στυλό, μολύβι, τι έχετε μπροστά σας. Εάν δεν έχετε, πατήστε pause στο βίντεο και πηγαίνετε πάρτε και ελάτε, ξαναεπιστρέψτε. Είμαι πολύ χαρούμενος και ευγνώμων που έχω πολλαπλές πηγές εισοδήματος. Η φράση. Και εδώ θα έρθουν πολλοί και θα σχολιάσουν. Είναι δυνατόν, έτσι θα γίνουμε πλούσιοι? Εσύ Φανή ακόμα, τι έκανες Φανή, έγινες πλούσια? Τότε γιατί κάνεις αυτά τα βίντεο, το έχω ακούσει και αυτό, έτσι. Τότε γιατί κάνεις και ζορίζεσαι κάθε μέρα, κάνεις βίντεο. Αφού είσαι πλούσια, εντάξει, πήγαινε σε κανένα σπίτι στην Καραϊβική και κάτσε και μείνε εκεί και ατένιζε το πέλαγος. Πόσο βαρετό. Γνωρίζετε εσείς κανέναν πάρα πολύ επιτυχημένο, οικονομικά ελεύθερο, πλούσιο άνθρωπο που να μην θέλει να δημιουργεί συνεχώς? Εγώ προσωπικά δεν γνωρίζω. Αυτούς που έχουν κάποιο εισόδημα που μπορεί να το βρήκανε, εύχομαι και κάνω το σταυρό μου να μην το χάσουν εύκολα, γιατί το θέμα είναι η νοοτροπία που έχεις απέναντι στον πλούτο και στην αυθονία. Που το βρήκανε ή που κερδίσανε, που έχουμε και πολλές περιπτώσεις που κέρδισαν μεγάλα ποσά από λαχεία, από τζόκερ, από αποκληρώσεις, και επειδή δεν είχαν την νοοτροπία, τους εστιασμένη στην αυθονία, χάσανε κιόλας. Τα χάσανε τα χρήματα σε πάρα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Θεωρώ βαρετό να πεις ότι είμαι καλά, είμαι οικονομικά ελεύθερος, είμαι πλούσιος και τώρα θα αράξω, θα κάτσω. Και εκτός από βαρετό, φτάνεις, οδηγείς τον εαυτό σου σε ένα τέλμα. Γιατί ο άνθρωπος που δεν εξελίσσεται, ο άνθρωπος που δεν δημιουργεί, θα έρθει στο τέλος του πριν την ώρα του. Σκεφτείτε το λίγο. Υπάρχουν άνθρωποι που βγήκαν στη σύνταξη, περίμεναν τη σύνταξη, μόλις βγήκαν στη σύνταξη και δεν είχαν μετά με τι να ασχοληθούν, πάθανε και κάτι. Στο ψυχολογικό τους, κάτι σε ασθένεια, κάτι σε αυτοάνοσο. Εγώ γνωρίζω πολλούς πάντως από τον κύκλο μου. Αλλά επίσης γνωρίζω και πάρα πολλούς που βγήκαν στη σύνταξη και παρόλα αυτά πηγαίνουν, μπορεί να βοηθάνε τα παιδιά τους. Θα βρουν μια δραστηριότητα να κάνουν, δεν λέω να πάνε να δουλέψουν, αλλά σίγουρα ασχολούνται με κάτι. Εμένα ο πεθερός μου, ας πούμε, τρέχει, κάνει, παίρνει μέρος σε αγώνες, σε μαραθώνιους, προπονείται. Εκεί το έριξε. Πάντως ασχολείται με κάτι. Ασχολείται με κάτι, έχει και το δικό του στόχο. Δεν κάθεται να μαραζώνει. Τώρα βγήκα στη σύνταξη και τι θα κάνω. Νομίζουν όλοι ότι θα βγουν και θα αράξουν. Ναι, αλλά αν ο άνθρωπος δεν έχει στόχους, δεν έχει επιθυμίες, δεν εστιάζει την προσοχή του σε κάτι, δεν είναι focus εστιασμένος σε κάτι, τι θα κάνει. Φανταστείτε δηλαδή, πείτε, βάλτε τον εαυτό σας σε αυτή τη θέση. Βιώνεις ένα τέλμα, είναι απίστευτα βαρετό. Τέλος πάντων, εγώ αυτό το βίντεο, άνοιξα παρένθεση, κλείνει παρένθεση, το έκανα για αυτή την πρόταση,
Είμαι πολύ χαρούμενος, χαρούμενη και ευγνώμων που έχω πολλαπλές πηγές εισοδήματος. Οι πάρα πολύ πλούσιοι δεν έχουν μία πηγή εισοδήματος. Δηλαδή τα χρήματα που μπαίνουν στους λογαριασμούς τους δεν είναι από μία πηγή, από την εργασία τους. Θα είναι και από κάτι άλλο. Θα έχουν χτίσει, γιατί αυτό γίνεται σιγά σιγά, δεν γίνεται από τη μια στιγμή στην άλλη, κάποια παθητικά εισοδήματα, το οτιδήποτε. Πάντως δεν έχουν μία πηγή εισοδήματος. Οπότε καλά είναι αυτή την πρόταση να τη γράφουμε κάθε μέρα, δεν θα μας ζωρίσει, μικρή είναι, 3 φορές την ημέρα, κατά προτίμηση πρωί με το που ξυπνάμε ή βράδυ πριν κοιμηθούμε, διαλέξτε μία στιγμή της ημέρας. Και αυτό τι κάνει, βοηθάει τον εγκέφαλό μας να συντονιστεί με αυτή μας την επιθυμία και ο εγκέφαλός μας θα αρχίσει να σκανάρει το περιβάλλον μας και να μας παρουσιάζει ευκαιρίες, ιδέες. Μπορεί να έρθει κάποιος άνθρωπος και κάτι να έχει να μας πει, κάτι να ακούσουμε, να είμαστε σε μια καφετέρια, κάτι να ακούσουμε για κάποια ευκαιρία, για εργασία ή για παθητικό εισόδημα στο πίσω, στο διπλανό, στο ακριανό τραπέζι, συγχρονισμούς. Έτσι γίνεται. Το manifest τι είναι? Είναι προπονώ το μυαλό μου και το σώμα μου ώστε να ευθυγραμμιστεί με τη συχνότητα δόνησης της επιθυμίας μου. Να γίνω πολύ πριν γίνω. Προπονώ τον εαυτό μου να γίνω πολύ πριν γίνω. Γιατί αν γίνω πολύ πριν γίνω αυτό που επιθυμώ, τότε θα το έχω, τότε θα το αποκτήσω. Δεν είναι δηλαδή κάτι μαγικό. Προπονείς το μυαλό σου, προπονείς το σώμα σου να μπει σε αυτό το mood που λέω εγώ. Να συμπεριφέρεσαι σαν το άτομο που θέλεις να γίνεις, που θέλεις να είσαι. Αυτό είναι το manifest. Και εννοείται αυτό που είπα και χτες στο VIP Masterclass του βιβλίου που είχαμε το τρίωρο χτες το απόγευμα Κυριακή, που το πήρανε δώρο όσοι προαγοράσανε το βιβλίο μου. Σήμερα το βιβλίο μου κυκλοφόρησε 9/9 του επίσημα παντού. Μπορείτε να το βρείτε στα βιβλιοπωλεία, στο site μου, στο site του Διάνοια Publications, εκδόσεις Διάνοια. Θα βάλω κάτω link. Στην περιγραφή αυτού του βίντεο ανοίξτε, θα βάλω το link για να το αγοράσετε όσοι επιθυμείτε. Είναι ένα βιβλίο αυτοβελτίωσης, αυτοβοήθειας και είναι εγώ, η ατάκα μου είναι το μόνο που θα χρειαστείτε για να αλλάξετε τη ζωή σας. Δεν κοστίζει, 15 ευρώ κοστίζει. Δείτε τις πληροφορίες όμως για να μην λέω περισσότερα, ανοίξτε το link κάτω στην περιγραφή αυτού του βίντεο. Αυτό λοιπόν που είπα χθες, τα παιδιά που παρακολουθούσαν και αυτό που έχω πει σε βίντεο εδώ, δεν ξέρω αν το προσέξατε, είναι ότι ναι μεν ψελίζουμε θετικές δηλώσεις, ναι μεν κάνουμε οραματισμούς και προσπαθούμε να πετύχουμε αυτό το ανεβασμένο συνέστημα, ότι τα καταφέραμε, ότι ζούμε μέσα στην αυθονία, αλλά αυτό που χρειάζεται είναι η επιθυμία μας να συνοδεύεται από ένα πλάνο δράσης πάνω στο οποίο θα αναλαμβάνουμε καθημερινά δράση. Και το πλάνο πώς το κάνουμε? Γράφουμε την επιθυμία μας. Θέλω περισσότερα χρήματα, δεν θα μου γράψετε, θα μου πείτε ακριβώς το ποσό. Βγάζω, μπορείτε να το πείτε και θέλω να βγάζω το μήνα τόσα, ή μπορείτε να το γυρίσετε σε θετική δήλωση πιο προχωρημένη και να γράψετε πάνω-πάνω σε μια ξεχωριστή σελίδα στο τετράδιό σας. Έχω στους λογαριασμούς σας. Μπορείτε κιόλας να πείτε ότι έχω 20.000 ευρώ στους λογαριασμούς μου. Αν θέλετε το μήνα, βγάζω 2.000 ευρώ το μήνα, βγάζω 5.000 ευρώ το μήνα. Τι θέλει ο καθένας, το καταγράφει. Και για να κάνεις το πλάνο σου από κάτω ρωτάς την εξής ερώτηση. Πώς μπορώ να βγάζω το μήνα τόσα? Και από κάτω 1, 2, 3, 3 βηματάκια, 3 μικρές πράξεις που θα κάνεις καθημερινά προς αυτό το στόχο. Πώς μπορώ να, και αρχίζεις να απαντάς. Στίβεις και λίγο το μυαλό σου. Χρειάζεται. Μόλις κάνεις το πλάνο σου, ξέρεις ότι κάθε μέρα και τα 3 που έγραψες ή έστω το 1, αν είναι καμιά πολύ έτσι ζόρικη μέρα και έχεις και άλλα πράγματα να κάνεις, κάνεις έστω το 1. Αναλαμβάνεις δράση 15 με 30 λεπτά έστω για ένα από αυτά που έγραψες. Φυσικά, όσο περισσότερο χρόνο διαθέτεις και αναλαμβάνεις εμπνευσμένη δράση ως προς το στόχο σου και την επιθυμία σου, τόσο πιο γρήγορα θα σου έρθουν και τα αποτελέσματα. Και ξαναεπαναλαμβάνω για άλλη μια φορά ο Νάπολεον Χιλ και κλείνω το βίντεο εδώ. Στο βιβλίο του Σκέψου και Πλούτησε έγραφε ότι μία επιθυμία, εάν δεν συνοδεύεται από ένα πλάνο δράσης, δεν πρόκειται να πραγματοποιηθεί ποτέ. Το είπε κάπως αλλιώς, εγώ σας το λέω έτσι λίγο
ατάκα και επιτόπου. Το λέω λίγο παπ παπ παπ, ευκολάκι για να το καταλάβουμε όλοι και για να περάσει στο μυαλό όλων μας. Το μυστικό πίσω από το, από το γνωστό σε όλους μας μυστικό. Γιατί το μυστικό δεν μας τα είπε όλα και πολλοί νομίζαμε ότι θα αλλάζαμε τη ζωή μας μόνο με το να σκεφτόμαστε θετικά. Ναι, βοηθάει. Όμως χρειάζεται και κάτι άλλο. Μόλις πριν λίγο σας το είπα, αλλά σας το αναλύω με τεχνικές και με μεθόδους στο βιβλίο που κυκλοφόρησε σήμερα και είναι το πρώτο μου, η πρώτη αποπειρά μου. Σας ευχαριστώ γιατί ήδη το αγοράζετε, το προαγοράσατε και το αγοράζετε. Σήμερα δηλαδή βλέπω την κίνηση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, πάρα πολύ και εύχομαι αυτό το βιβλίο που είναι το πρώτο μου, έρχεται και δεύτερο, αλλά δεν είναι η ώρα του, θα αφήσω κενό, γιατί ήδη το έχω στα σκαριά, ήδη έχω κάνει το structure, τη δομή του και θα είναι πιο όριμο, αλλά δεν είναι η ώρα. Η ώρα τώρα είναι να μπούμε και να κάνουμε το πρώτο βήμα διαβάζοντας αυτό το βιβλίο. Το πρώτο βήμα. Όλα αλλάζουν στη ζωή μας με ένα βήμα τη φορά. 11-11 όταν πήγα να κλείσω αυτό το βίντεο. Αυτό το βίντεο θα κάνει πολλά κλικ εσωτερικά. 11-11 ήταν όταν πήγα να κλείσω το βίντεο, το συνέχισα για να το πω αυτό. Σας αγαπώ, σας φιλώ.